Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σήμερα, εδώ από το κανάλι Γέροντας Νεκτάριος ή καλύτερα Γέρον Νεκτάριος το κανάλι, όπου εκπέμπει από το τρίκορφο του νομού Φωκίδος, από το μοναστήρι μας, των Αγίων Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππόνος και Σεραφείμ του Σαρόφ, 12 χιλιόμετρα περίπου έξω από την πόλη της Ναυπάκτου. Εδώ λοιπόν εκπέμπουμε και το κανάλι μας με την ευλογία της Εκκλησίας που λειτουργεί, διότι πρέπει να προσέχουμε ότι υπάρχουν πολλά κανάλια μέσα στο YouTube όπου εμφανίζονται και ιερείς, οι οποίοι δεν είναι ιερείς, εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την ευλογία της Εκκλησίας και το κανάλι το έχουν ανοίξει από μόνοι τους για να μπορέσουν να φέρουν διχόνοιες, σχίσματα και οτιδήποτε άλλο μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ποιος ξέρει άραγε με ποια κίνητρα το κάνει ο καθένας. Και αυτό θέλω την προσοχή σας, αλλά θέλω και την αγάπη σας, αδελφοί μου, απέναντι στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος, το οποίο λειτουργεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Φωκίδος Κυρίου Θεοκτίστου και εκπέμπει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Εκείνο που θα παρακαλούσα την αγάπη σας είναι να εγγραφείτε όλοι. Εκεί που λέει εγγραφή και δίπλα έχει το καμπανάκι, παρακαλώ να εγγραφείτε. Δεν είναι δυνατόν ένα κανάλι που ο μόνος του σκοπός είναι η κατήχηση του λαού μας. Να κατηχήσουμε. Ο επαναυαγγελισμός του λαού μας. Να έχουμε μόνον περίπου 150.000 συνδρομητές και κοσμικά κανάλια να έχουν 500.000, 600, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια συνδρομητές. Καταλαβαίνετε ότι εδώ φαίνεται ότι οι χριστιανοί αδιαφορούμε. Πρέπει οι χριστιανοί να δείξουμε τη δύναμή μας. Πρέπει οι χριστιανοί να φανεί ότι η Εκκλησία έχει φωνή και είναι υπολογίσιμη η φωνή της. Γι' αυτό σας παρακαλώ να εγγραφείτε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν υπάρχει κανένα άλλο όφελος. Όμως δείχνουμε τη δύναμή μας απέναντι σε αυτούς που θέλουν να χτυπήσουν την Ελλάδα, την Εκκλησία μας, την Ορθοδοξία μας, αδελφοί μου. Γι' αυτό σας παρακαλώ να εγγράφεστε, διότι σήμερα ζούμε σε δύσκολες ημέρες και πολεμούνται τα πάντα. Πολεμούνται τα πατριαρχία μας, πολεμείται η Εκκλησία μας, πολεμείται η πίστη μας, πολεμείται το Ευαγγέλιο, πολεμούνται τα μοναστήρια μας. Σε λίγο θα είμαστε πραγματικά υποδιωγμών. Δείχτε λοιπόν τη δύναμή μας των χριστιανών με την εγγραφή σας, διότι αυτά τα βλέπουν και οι άπιστοι. Και όταν βλέπουν ότι υπάρχουν χιλιάδες και εκατομμύρια πιστοί οι οποίοι αγαπούν την Εκκλησία, στηρίζουν την Εκκλησία μας, τότε αδελφοί μου σκέφτονται αν θα προχωρήσουν στο διωγμό και αν θα ψηφίσουν νομοσχέδια κατά της πιστεώς μας, ώστε η Ορθοδοξία να βρεθεί κάτω από τα πόδια τους ποδοπατουμένη. Γι' αυτό σας παρακαλώ να εγγραφτείτε όλοι στο κανάλι και να κάνετε μεγάλη προσπάθεια. Σήμερα στο μάθημα το οποίο θα κάνουμε της κατηχήσεως είχαμε μιλήσει για την Εκκλησία μέσα για το ναό, για τη Θεία Λειτουργία και είχαμε πει ότι η Θεία Λειτουργία είναι μία αναπαράσταση, μία αναπαράσταση της σταυρικής θυσίας και ολοκλήρου της ζωής του Χριστού μας, η οποία ξεκινά από την πρόθεση, εκεί που μνημονεύουμε τα ονόματά σας, και είπαμε ότι η πρόθεση συμβολίζει το σπήλαιο που γεννιέται ο Χριστός. Εξηγήσαμε μετά τι είναι το Ιερό, τι είναι η Αγία Τράπεζα και τώρα στη Θεία Λειτουργία τι είναι το Τέμπλο και τώρα στη Θεία Λειτουργία όταν γίνεται βλέπουμε ότι ο ιερέας κάποια στιγμή κάνει τη μικρή είσοδο. Τι είναι η μικρή είσοδο? Παίρνει το Ευαγγέλιο πάνω από την Αγία Τράπεζα ο Χριστός. Ο ιερέας κάνει ένα κύκλο την Αγία Τράπεζα, μπροστά προπορεύονται το παπαδάκι με αναμένη τη λαμπάδα από τον ιερέα, το παιδάκι αυτό
το οποίο προπορεύεται με την αναμένη λαμπάδα, συμβολίζει τον Ιωάννη τον πρόδρομο που προπορεύτηκε και ότι τα λόγια αυτού που έρχεται είναι φως μες στο σκοτάδι. Γι' αυτό κρατάει αναμένη τη λαμπάδα. Προπορεύεται ο πρόδρομος και κηρύττει ότι έρχεται το φως. Έρχεται ο Χριστός και πίσω ο ιερέας κρατά το Ευαγγέλιο έτσι, το υψώνει αφού περάσει μέσα από το λαό, κατεβεί μέχρι κάτω κάτω το ναό, επιστρέφει πίσω πάλι και φτάνει μπροστά στην όρια πύλη και λέει «Σοφία ορθή». Τι λέει εκεί? Ότι να σηκωθούμε όλοι όρθιοι, διότι αυτό το Ευαγγέλιο που κρατά είναι η σοφία του Θεού και το Χριστό να τον υποδεχτούμε όρθιοι όλοι. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, αυτή θα έλεγα η μικρή είσοδος που κάνει με το Ευαγγέλιο συμβολίζει ότι ο Χριστός στα 30 του χρόνια και για 3 χρόνια κήρυτε ανάμεσα στο λαό μας. Κήρυτε ανάμεσα στο λαό μας. Θα μου πει κανείς, πιο πριν δεν κήρυτε ο Χριστός? Όχι, διότι ο εβραϊκός νόμος έλεγε ότι για να γίνεις διδάσκαλος του Ισραήλ πρέπει να συμπληρώσεις το 300ο έτος. Και γι' αυτό ο Χριστός, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, έμενε στο σπίτι του, δεν πήγε σχολείο λέει πουθενά, γράμματα μη με μαθηκός, δεν πήγε σχολείο, έμενε στο σπίτι του μαζί με τη μητέρα του και δούλευε παρά το πατρί του, τον υποτιθέμενο πατέρα του, τον Ιωσήφ, ως μαραγκός. Έτσι λοιπόν και αυτοί που λένε ότι ο Χριστός είχε φύγει και χάθηκε και γιατί πιο πριν δεν μας δείχνουν τα 30 χρόνια του Χριστού, είναι γιατί απαγορευόταν να βγει να κηρύξει. Απαγορευόταν. Οπότε η διδασκαλία του ξεκινάει από την ώρα που του επετράπει, όταν μπήκε 30 ετών. Μέχρι τα 30 ετών μένει με τη μητέρα του στο σπίτι του και εργάζεται ως ξυλουργός πλησίων του Ιωσήφ. Ο οποίος Ιωσήφ, προσέχουμε ότι πρέπει μετά, όταν ο Χριστός ήταν 12 ετών και πήγε με την μητέρα του, την Παναγία, στο ναό του Σολομώντα, μαζί με τον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Εκεί ο Ιωσήφ ο Μνήστορ μετά δεν ξαναφαίνεται στα Ευαγγέλια. Ενώ την Παναγία την ξανασυναντούμε, πού? Στο γάμο της Κανά και αλλού. Ο Ιωσήφ έχει χαθεί. Γιατί χάθηκε? Διότι όταν πήρε να προστατέψει τη 15χρονη Παναγία, ήταν πάνω από 70 ετών. Οπότε όταν ο Χριστός έφτασε στα 12, είχε ξεπεράσει τα 80 ο Ιωσήφ και ως φαίνεται απεβίωσε. Και γι' αυτό η μητέρα του είχε μείνει μόνη. Και γι' αυτό επάνω στο Σταυρό είπε στον Ιωάννη, το μαθητή του, να την πάρει. Γιατί δεν υπήρχαν άλλοι συγγενείς ή άλλα αδέλφια του Χριστού. Ήταν ο μονογενής Υιός. Δεν υπήρχαν, και γι' αυτό είπε στον Ιωάννη, Ιωάννη παράλαβε τη μητέρα μου. Εάν υπήρχαν άλλοι συγγενείς, τότε θα έλεγε να την πάρουν οι συγγενείς ή τα άλλα παιδιά, αν είχε η Παναγία, άλλα παιδιά όπως βλάστημα λένε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και διάφορες άλλες προτεστάντικες αιρέσεις. Να λοιπόν αδελφοί μου τι συμβολίζει η μικρά είσοδος. Συμβολίζει ότι ο Χριστός κατέρχεται μέσα στον κόσμο και κηρύττει το Λόγο του Θεού, που μία περίληψη των Λόγων του, γι' αυτό τα Ευαγγέλια τα λέμε κυρίως συνοπτικά, λίγα πράγματα μας γράφουν για τη ζωή του Χριστού, γιατί αν μας τα γράφαν όλα λέει, όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου δεν θα χωράγαν τα γραφόμενα βιβλία. Έτσι μας ειδοποιούν εδώ μέσα οι Ευαγγελιστές. Γι' αυτό λέει γράφουμε συνοπτικά, περιληπτικά, τα σπουδαιότερα πράγματα για τον Χριστό, που εκείνοι οι μαθητές έκριναν απαραίτητα ότι πρέπει να γράψουν. Να λοιπόν, γιατί έχουμε μια περίληψη της ζωής του Χριστού. Αλλά όπως λέγει και ένας μεγάλος Άγιος, είπε ότι και αν χανόταν όλο το Ευαγγέλιο και δεν έγραφαν οι μαθητές ούτε περιληπτικά τη ζωή του Χριστού. Και σωζόταν μόνο μία παραβολή, αυτή του ασώτου Υιού. Ήταν αρκετή αυτή
για να μας χαρίσει τη μετάνοια και την επιστροφή κοντά στο Θεό Πατέρα. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, μέσα στη Θεία Λειτουργία έχουμε γεννιέται ο Χριστός, μεγαλώνει, γίνεται 30 χρονών, παίρνει ο ιερέας το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα, εξέρχεται από το ιερό και περιφέρεται μέσα στο λαό, προπορεύεται το παιδάκι που συμβολίζει τον πρόδρομο με την αναμένη λαμπάδα που είναι το φως του Ευαγγελίου, φτάνει ο ιερέας ξανά μπροστά για να μπει μέσα στο ιερό, λέει «Σοφία, ορθή, όρθιοι παρακαλώ όλοι», λέει, «διότι το Ευαγγέλιο που κρατάω στα χέρια μου, το βιβλίο, είναι όλη η σοφία του Θεού, που όπου και στον ακολουθεί τη σοφία του Θεού, σώζεται». Εδώ λοιπόν έχουμε με την κίνηση αυτή το Χριστό που περιοδεύει ανάμεσα στο λαό, κηρύττει και θαυματουργεί. Στο επόμενο βιντεάκι μας θα δούμε όταν βγαίνει με τα Άγια ο ιερέας τι ακριβώς συμβολίζει, διότι πάλι με τα Άγια περιφέρεται μέσα στο λαό. Στο αμέσως επόμενο βίντεο που θα ακολουθήσει, εκεί θα δούμε τι είναι η μεγάλη πλέον είσοδος. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα και θέλω αδελφοί μου να εγγράφεστε, να φανεί η δύναμη των χριστιανών. Γραφτείτε παρακαλώ στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος και αν ωφελείστε διαδώστε το παντού. Και όσοι θέλετε να μαθαίνετε νέα και να στηρίζετε το μοναστήρι μας πνευματικά, ηθικά, οικονομικά, μπείτε μέσα στο blog www.gerontasnektarios.gr. Εκεί θα μαθαίνετε και τα νέα μας και το πότε δέχομαι εδώ στη Μονή και είμαι για να εξομολογώ και να σταυρώνω, αλλά και όσοι θέλετε να βοηθάτε θα βρείτε και να στηρίζετε το μοναστήρι, θα βρείτε εκεί τους τρόπους της δωρεάς που μπορείτε να κάνετε και τη βοήθειά σας, ώστε να συνεχίσουμε εδώ οι 30 μοναχοί το θεάρεστο έργο με τη βοήθειά σας, το οποίο επιτελούμε. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί και να είστε ευλογημένοι εσείς και οι οικογένειές σας.